Θα συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, για να έχουμε μια σύντομη συζήτηση μαζί του. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τις εξελίξεις, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στο δημοψήφισμα ή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ακούω την τελευταία ώρα, ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία Juncker για συμφωνία τα επόμενα 24 ώρα. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή θα πάμε στο δημοψήφισμα και τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα κάλεσα τον κύριο Τσίπρα να σκεφτεί πολύ καλά το μέλλον της χώρας και το μέλλον το δικό του. Έχει λίγες ώρες ακόμα για να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Τρίτη βράδυ τελειώνουν πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Τρίτη βράδυ τελειώνει το πρόγραμμα. Από την Τετάρτη η χώρα είναι απροστάτευτη και από τις αγορές και από τις επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί από τις αγορές και απροστάτευτη σε κάθε επίπεδο. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ καλά και πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία μέχρι αύριο το βράδυ. Να κάνει μια συμφωνία, να φύγει από τον δύσκολο, επικίνδυνο δρόμο του δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα, και θα μιλήσουμε ίσως λίγο γι' αυτό, είτε ναι είτε όχι, είναι ένας επικίνδυνος δρόμος για τη χώρα. Και βλέπετε ότι η Ελλάδα χάνει κάθε ώρα και έναν σύμμαχο. Γιατί είναι επικίνδυνος δρόμος η δημοκρατία? Όχι, λάθος κάνετε. Δεν είπα αυτό. Πείτε, επιτρέψτε μου. Για να καταλάβω. Τα δημοψηφίσματα τα έχω υπερασπιστεί. Αλλά στην πολιτική πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, πότε το λέμε. Και βεβαίως πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα στη χώρα και να υπάρχουν. Επομένως, λέτε ότι είναι σε λάθος στιγμή. Είναι σε τραγική στιγμή που φάνηκε από την αντίδραση που είχε ο κόσμος. Που φάνηκε από το ρίσκο που παίρνουμε. Δημοψηφίσματα λοιπόν δεν κάνουμε επειδή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο στο κόμμα μας, επειδή ο Λαφαζάνης μας τραβάει από τη μια μεριά, ο Παπάς από την άλλη, ο Βούτσης πιο πίσω και δεν ξέρω τι να κάνω και λέω ας αποφασίσει ο κόσμος. Είναι μια κυβέρνηση 5 μηνών. Είναι μια κυβέρνηση που είχε την εντολή να κάνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Είναι μια κυβέρνηση που είχε στήριξη μεγάλη. Και όχι μόνο στήριξη εννοώ τους 160 βουλευτές. Υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που έλεγε προχώρα Τσίπρα, κάνει μια συμφωνία. Αντί λοιπόν να κάνει μια συμφωνία, μια έντιμη συμφωνία, αντί να αρνηθεί μια συμφωνία και να έρθει στη Βουλή, εγώ αρνούμαι να κάνω μια συμφωνία, πάρτε τις αποφάσεις, λέει στον κόσμο, κοιτάξτε, εγώ προεδρεύω, έτσι. Εσύ όμως λαέ, πάρε την απόφαση. Είναι μια απόφαση ενός δειλού πολιτικού κατεστημένου. Η απόφαση για δημοψήφισμα δεν είναι αντρίκια πολιτική απόφαση. Και όταν μάλιστα σας λέω, έχει την άδεια από τον ελληνικό λαό να πάρει αυτό την απόφαση. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο διαφαίνεται. Είναι ποιο? Ότι μας εγκαταλείπουν όλοι οι σύμμαχοί μας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πονηρό γελάκι του κυρίου Σόιμπλε. Και άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει, προσέξτε, ελπίζω στη κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ θα προσπαθήσει για την Ελλάδα από τη Δευτέρα. Καλώς ήρθε στο κλαμπ των ανθρώπων που πιστεύουν στη Γερμανία. Το είχαμε πει από παλιά ότι θα καταλήξει αυτό το κλαμπ, ο αδύναμος. Το πρόβλημα είναι ο Ολάντ. Το πρόβλημα είναι ο Ρέτζι. Το πρόβλημα είναι ο Κινέζος Πρωθυπουργός. Όλοι οι άνθρωποι που μπορούν με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν την Ελλάδα, οι Αμερικανοί, σας είπα, οι Κινέζοι, λένε προσέξτε. Μην πάτε αυτή τη στιγμή να φύγετε από το σίγουρο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε, θα πει τώρα κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, μα δεν φεύγουμε από το λιμάνι. Μα το ίδιο το λιμάνι λέει ότι φεύγουμε. Ο κύριος Γιούγκερ, οι υπόλοιποι, οι αρχηγοί των κρατών λένε ότι φεύγουμε. Ότι η Ελλάδα με αυτό το δημοψήφισμα βάζει τη βάση της απομάκρυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εντολή. Κύριε Θεοδωράκη, το κείμενο Γιούγκερ, το οποίο θέτει σε δημοψήφισμα ο ΣΥΡΙΖΑ, το διαβάσατε? Συμφωνείτε με αυτό? Θα το υπογράφατε? Θα ψηφίσετε ναι σε αυτό το κείμενο? Κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Το οποίο το έχει αποκαλύψει και ο ίδιος ο φίλος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γιούγκερ. Του είπε ότι αυτό ήταν ένα κείμενο εργασίας. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα κείμενο εργασίας. Τι κείμενο εργασίας? Δεν ήταν πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση? Δεν ήταν. Όχι. Αν θέλουμε να πιστέψουμε. Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί αποσύρθηκε, όπως λένε. Συγγνώμη. Αν θέλουμε να πιστέψουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον συνομιλητή του κύριου Τσίπρα όλο αυτό το καιρό, τον κύριο Γιούγκερ, ο κύριος Γιούγκερ είπε ότι έχουμε μία άλλη πρόταση. Είναι η πρόταση της Παρασκευής. Δεν μπορεί να βάζει ο καθένας στο δημοψήφισμα την πρόταση που θεωρεί ότι θα πρέπει να βάλει. Αν μιλάμε ότι πρέπει να βάλουμε
μία πρόταση στη ψηφοφορία είναι αυτή της Παρασκευής. Η τροποποιημένη πρόταση των δανειστών, η οποία έφτασε, συζητήθηκε από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση αντί να δώσει μια απάντηση, σηκώθηκε και έφυγε. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρουμε τις προτάσεις και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει, για να μην μπερδευόμαστε με πολλούς παραγράφους και θα έχουν μεγάλη αδυναμία να απαντήσουν σε ερωτήματα και έχουν μεγάλη αδυναμία. Ελπίζω όταν θα γίνει το debate το κύριο Τσίπρας να είναι λίγο πιο προετοιμασμένος. Πότε τέθηκε από τους εταίρους το ζήτημα του κοψίματος των μισθών και των συντάξεων? Πότε θέθηκε, να μας το πει. Γιατί εμείς βλέπουμε ένα άλλο κείμενο. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας προτείνει ένα πρόγραμμα 8 δισεκατομμυρίων, κυρίως φόρων, έτσι, το έχουν παραδεχθεί, και οι εταίροι μας προτείνουν ένα πρόγραμμα 8,5 δισεκατομμυρίων. Για μας έχουν προβλήματα και οι προτάσεις των εταίρων και οι προτάσεις της κυβέρνησης. Και κάναμε άλλες προτάσεις, συγκεκριμένες και δεν ακουστήκαμε, αλλά δεν είναι του παρόντος, αλλά έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να αποφασίσει και να πει στους εταίρους, κοιτάξτε, εγώ δεν προχωράω. Πάω στη Βουλή, διακόπτω τις συνομιλίες. Τώρα πείτε μου κάτι άλλο. Γιατί είναι το τέλος του κόσμου το δημοψήφισμα? Δηλαδή δεν έχει το τέλος όντως, του κόσμου, όντως μια σημασία το να εμφανιστεί τη Δευτέρα η κυβέρνηση έχοντας πετύχει ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα? Σε ποια χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε ποια χώρα? Σε ποια χώρα, σε μια χώρα που θα είναι εκτός προγράμματος, το υπονοούμενο το έχουν πιάσει? Τι σημαίνει αυτό που λέει ο κύριος Σόιμπλε, το υπονοούμενο, ότι από τη Δευτέρα βάση, είμαστε από μηδενική βάση? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρτε ένα μνημόνιο, υπογράψτε το, γιατί δεν θα πληρωθεί ο κόσμος το καλοκαίρι, γιατί δεν θα πληρωθεί ο κόσμος το φθινόπωρο. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλά προβλήματα και τα μνημόνια μας δημιουργήσανε μερικά προβλήματα. Δεν είναι αθώα. Δεν είναι αθώοι του αίματος ούτε οι προηγούμενοι κυβερνώντες, ούτε η Ευρώπη. Αλλά υπήρχε μια ελάχιστη προστασία του φτωχού, επιμένω. Δηλαδή, και δεν εννοώ μόνο τις συντάξεις, εννοώ τα φάρμακα, εννοώ τα καύσιμα, εννοώ τα τρόφιμα, εννοώ τα ανταλλακτικά για τα μηχανήματα. Ο πλούσιος την έχει την καβάντζα του. Στο μαξιλάρι του, σε χρυσό, στην Ευρώπη, κάπου θα την έχει. Ο μεροκαματιάρης δεν την έχει την καβάντζα του. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αφήνει απροστάτευτο τον φτωχό λαό στο έλεος των αγορών. Συζητάνε τώρα αν το 60 ευρώ την ημέρα θα γίνει 20 ευρώ την ημέρα. Διαψεύστηκε αυτό πριν από λίγο. Να σας πω κάτι. Γιατί είναι απλά μαθηματικά. Και παρακολουθήστε το συλλογισμό μου. Έχουμε κάποια λίγα λεφτά στις ελληνικές τράπεζες. Οι ξένοι αρνούνται να αυξήσουν αυτά τα λεφτά. Είναι γνωστό. Το έχουν αποφασίσει. Και αν η χώρα μας φύγει από το πρόγραμμα, Τρίτη τα μεσάνυχτα φεύγει από το πρόγραμμα, δεν τίθεται θέμα να αυξηθούν τα λεφτά στις ελληνικές τράπεζες με βοήθεια από το εξωτερικό. Έτσι. Άρα, όταν ο κόσμος σπεύσει και πάρει αυτά τα 60 ευρώ, με ποια επόμενα ευρώ θα εξυπηρετηθεί η κάρτα? Πείτε μου εσείς, θα γεννήσει κάποιος λεφτά ή θα γυρίσουμε στην ωραία εκδοχή κάποιων γραφικών βουλευτών ότι μπορεί να πάει στη Μεσογείο να τυπώνουμε χρήμα και να μοιράζουμε στον κόσμο? Υπάρχει μια απερίσκεπτη κατάσταση, η οποία οδηγήθηκε εκεί γιατί ο Πρωθυπουργός θεώρησε ότι πρέπει να είναι κυρίως αρχηγός μιας καινούριας παρέας και όχι Πρωθυπουργός του ελληνικού λαού. Προειδοποιήθηκε από εμάς. Προειδοποιήθηκε και ιδιαιτέρως και δημοσίως. Προειδοποιήθηκε από τους φίλους μας, από τον κύριο Ρέτζι, από τον κύριο Λαν, του τα επισημάναμε. Αλλά θεώρησε ότι είναι καλύτερο να έχει τον κομματικό στρατό στο πλάι του, ευχαριστημένο μέσα στην θολούρα το ότι ο λαός θα αποφασίσει, άρα εμείς να μην βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Προτίμησε αυτό το ρόλο και δεν τον τιμά. Κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάω στον κύριο Σοφιανό τώρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα σας αφήσω μετά. Δεν γίνεται. Μόλις μίλησε ο αρχηγός σας, θα σας αφήσω τελευταία. Μην πείσουμε και όλο τον κόσμο. Θα σας αφήσω τελευταία. Ελάτε, κύριε Σοφιανέ. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή είναι πραγματικά κρίσιμες και οι ώρες και οι μέρες, χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Φτάνουν τα ψέματα. Φτάνουν τα επικοινωνιακά κόλπα, φτάνουν τα παραμύθια. Λοιπόν, αφού χρειάζονται καθαρές κουβέντες, επειδή... να σας ερεθίσω λίγο εγώ στην αρχή. Βεβαίως, ερεθίστε. Ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ότι με τον τρόπο που αποφασίσατε να τοποθετηθείτε, μάλιστα, βοηθάτε το ναι.
Θα πούμε, ότι δηλαδή λοιπόν, αντί να στοιχηθείτε θα πούμε, λοιπόν, κύριε με το Χατζηνικολάου, όχι, ψηφίζετε άκυρο και θα έτσι... Θα πούμε λοιπόν κύριε Χατζηνικολάου ότι η περηφάνεια και η αξιοπρέπεια δεν είναι à la carte. Δεν είναι περηφάνεια και αξιοπρέπεια να πεις όχι στο απαράδεκτο κείμενο των δανειστών της Τρόικας που την είχε σκοτώσει ο κύριος Βαρουφάκης και να πεις ναι στο Σιριζέικο μνημόνιο των 8 δις. Αρνήθηκε η κυβέρνηση, αρνήθηκε ακόμα και τη συζήτηση στη Βουλή, γιατί εμείς θέλαμε το δημοψήφισμα. Και θεωρούμε ότι και οι 5 μέρες αρκετές είναι. Ξέρει ο ελληνικός λαός. Ξέρει, καταλαβαίνει τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση που του έλεγαν ότι αλλάζει. Που τον παραμύθιαζαν ότι αλλάζει. Και ότι θα την κάνουμε εμείς δημοκρατική. Και ότι λαοί της Ευρώπης μπλα 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 κλπ. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η Λυκοσυμμαχία. Αυτό είναι ο Γιούνκερ, τα κοράκια, όλα αυτά που χαργεντιζόταν ο κύριος Τσίπρας και οι λοιποί στα διάφορα Eurogroup. Το είπαμε καθαρά στον ελληνικό λαό και πήγαμε κόντρα στο ρεύμα. Από εκεί και πέρα. Τι λέει λοιπόν στον ελληνικό λαό η κυβέρνηση? Ψήφισε όχι στους δανειστές και ψήφισε ναι στο Σιριζέικο μνημόνιο. Ένφια ως το 16, μειώσεις μισθό μέσα από ασφαλιστικές εισφορές, ιδιωτικοποιήσεις, ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα βγει από την τσέπη των γνωστών υποζυγίων. Και ταυτόχρονα όλη η εφαρμοστική νόμη σε ισχύ, το μνημόνιο που θα πέθανε στις 26 ζει και βασιλεύει και ζητάνε νέα παράταση. Νέα παράταση ποιου? Της δανειακής σύμβασης. Με το μνημόνιο που τη συνοδεύει, με το αγγλικό δίκαιο, με το Λουξεμβούργο και ζητάνε τα αρέστα από εμάς. Που είπαμε στο λαό την αλήθεια και που όσον αφορά εμάς δεν τον κοιμήσαμε. Γιατί ξέρετε, σε τέτοιες κρίσιμες συνθήκες δεν μπορείς να λες, πώς να το πω, να απαξιώνεις την αγωνία του άλλου. Έχει αγωνία, έχει φόβο. Δεν μπορείς να την απαξιώνεις γιατί πάει στο ITM. Πάει να πάρει τη σύνταξή του. Τι θέλει να κάνει δηλαδή? Ό,τι έχει και δεν έχει. Με αυτά προσπαθεί να ζήσει. Όμως όταν δεν ενημερώνεις το λαό, όταν δεν τον οργανώνεις, όταν δεν του λες την αλήθεια και όταν του λες ότι εγώ θα διαχειριστώ την οικονομία της αγοράς, θα τα καταφέρω, θα πάω εγώ όρθιο στα δύο και θα διαπραγματευτώ και θα φέρω επιτυχίες, φτάνει σε αυτό το σημείο. Να υπάρχει φόβος, να μας αγορεύει ο κύριος Βορύδης, ξεχνώντας τι έχει κάνει η κυβέρνησή του, να βγαίνουν λάδι δηλαδή αυτοί που οδήγησαν τη χώρα εδώ και που έχουν ευθύνη. Και γιατί βγαίνουν λάδι? Γιατί αυτοί εν μέρη είπαν την αλήθεια. Από ποια πλευρά? Ότι αν θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να είμαστε στο ευρώ, αν θέλουμε οι αγορές μπλα 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 κλπ, θα πρέπει να έχουμε μνημόνια. Τα υπογράψαν τα μνημόνια. Οι σημερινοί τι λένε? Δεν θέλουμε, λέει, τα μνημόνια, δεν θέλουμε την Τρόικα, αλλά και υπογράφουμε παράταση 20 Φεβρουαρίου και καταθέτουμε στη Ριζέικο μνημόνιο πρόταση 8 δισεκατομμυρίων. Ο κύριος Σταθάκης έλεγε την Παρασκευή το πρωί στο 90% έχουμε συμφωνήσει. Το 10% μένει. Είναι υπαρκτές οι αντιθέσεις που οδήγησαν στη σκλήρυνση της τάσης της Τρόικα. Είναι υπαρκτές. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι των αντιθέσεων έπαιξε η ελληνική κυβέρνηση. Έπαιξε η συγκυβέρνηση. Γι' αυτό έχει ευθύνη. Έχουμε... Και έχει ευθύνη... Θα σας δώσω πάλι το λόγο. Έχουμε μια εξέλιξη που έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τη σχολιάσετε κι εσείς. Πάμε στον Κωστή Ιβέιμο. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη, Κωστή. Και μάλιστα στη Βρετανική Telegraph, Νίκο, από τις μεγαλύτερες εφημερίδες Βρετανίας, όπου λέει ότι απειλεί την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, την Ευρωζώνη, να πάει να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να μπλοκάρει ενδεχόμενο Brexit. Και προκειμένου να εξασφαλίσει και την οικονομική χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση μάλλον της Ελλάδος. Να σταματήσει την οικονομική ασφυξία, δηλαδή. Θα έχει διπλό στόχο. Όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Οικονομικών στη Βρετανική Telegraph. Πώς θα μπλοκάρει το Brexit στα δικαστήρια, με ποιο τρόπο? Θα κάνω μια διάλεξη για τη θεωρία των παιχνίων. Μπορώ να ολοκληρώσω? Γιατί κοιτάξτε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, μην υποβαθμίζετε. Δεν υποβαθμίζω τίποτα. Τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στην Telegraph. Ναι, ξέρετε, κάνουν το γύρο του κόσμου αυτή την ώρα. Εγώ δεν συνδέθηκα τυχαία. Έλεγε, ναι, παρακολουθώ από το Twitter ότι η δήλωση αυτή κάνει το γύρο του πλανήτη αυτή. Ο κύριος Βαρουφάκης λοιπόν έλεγε, αφού είχε αποφασιστεί. Δεν υπάρχει θεσμική διαδικασία εξώσεως. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό. Δεν μπορεί να σε βγάλει κανένας. Επειδή... Με διαδικασίες πολιτικές. Σε αναγκάζει. Σε οδηγεί σε ασφυξία. Θεσμικά όμως δεν υπάρχει διαδικασία. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Βαρουφάκης, αφού είχε αποφασιστεί το δημοψήφισμα, έλεγε θα πάμε να διαπραγματευτούμε. Και αν θα τα καταφέρουμε, θα πούμε στο λαό να πει ναι στο δημοψήφισμα.
από το περήφανο, όχι αυτό να, το πει, να πει το περήφανο, επειδή έχει πει πολλά λοιπόν. Ξέρετε ότι στο κείμενο των 12 σελίδων, το οποίο συμπυκνώνει τις 47 πρώτες σελίδες του Σιριζέικου Μνημόνιου, η κυβέρνηση ουσιαστικά προπαγανδίζει τη δημοσιονομική προσαρμογή που επιτεύχθηκε στην Ελλάδα. Δηλαδή στο λαό κατηγορεί τα μνημόνια και στους εταίρους δοξάζει. Δοξάζει τη δημοσιονομική προσαρμογή, τα ματωμένα δηλαδή πλεονάσματα, σαν επιχείρημα για να τις δώσουν το OK οι εταίροι. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Βεβαίως δεν είναι πλειοψηφικό το ρεύμα της ρήξης. Το γνωρίζουμε. Δεν διαμορφώνεται αυτό με ψέματα και παραμύθια. Σήμερα ένα κομμάτι του λαού μας που έχει ριζοσπαστισμό, που μάτωσε τα προηγούμενα χρόνια, που βγήκε στο δρόμο, που δεν θέλει να είναι το υποζύγιο και με τη δική του γνώμη και θέση, πρέπει να ακυρώσει αυτόν τον εκβιασμό. Μάλιστα. Και η ακύρωση του εκβιασμού περνάει μέσα από το όχι και στους δύο. Με κάθε τρόπο και μέσο και φυσικά με τα ψηφοδέλτια που θα φτάσουν σε όλα τα εκλογικά τμήματα, δηλαδή τα οποία ήδη έχουμε τυπώσει. Με να ακυρώσουμε τους εκβιασμούς κυβέρνησης και δανειστών. Εμείς δεν θέλουμε παράταση δανειακής σύμβασης. Εμείς θέλουμε να τελειώνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τελειώνουμε με την οικονομία που μάτωσε αυτό το λαό. Πάμε και θα συνεχίσει να το ματώνει. Κύριε Σκανδαλίδη. Ναι. Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η κρίση οδηγείται στο σημείο μηδέν. Οδηγεί τη χώρα στο σημείο μηδέν. Και είναι στιγμή που πρέπει να αλλάξει και λίγο και η σχέση μας. Και η συζήτηση που κάνουμε. Και η φρασιολογία μας. Και αν θέλετε και τα συνθήματα που χρησιμοποιούμε. Καταρχήν θέλω να τοποθετηθώ κάπως διαφορετικά. Άκουσα προηγούμενα για την απόφαση αυτή. Θεωρώ θετική Συγγνώμη, μου δίνουν του τώρα Προεδρίου. Τη διευκρίνηση ότι μιλά ο Υπουργός Οικονομικών για ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε βάρος των θεσμών. Ναι, έλα. Λοιπόν, θεωρώ θετική την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού, του Προεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα μπορούσε έστω και τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λειτουργήσει θαραλέα, να αναστείλει αυτό που πάει να κάνει για μερικές μέρες και να ξανακάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που του είπαν ότι είναι ανοιχτή η πόρτα να διαπραγματευτούμε. Αυτό ξέρω ότι δεν γίνεται. Ξέρω ότι δεν γίνεται. Με συγχωρείτε. Εδώ του πάμε στα δικαστήρια. Με συγχωρείτε. Έχω μια άποψη. Δεν μπορώ να την πω. Όχι, όχι. Εγώ μπορώ να κάνω μια έκκληση στον πρωθυπουργό τη χώρα. Είμαι ένα πολιτικό και κάνω μια έκκληση στον πρωθυπουργό τη χώρα. Την κρίσιμη στιγμή να πάρει μια θαραλέα απόφαση που θα τον τιμήσει και στην ιστορία του και τη διαδρομή του. Να σας πω κάτι άλλο. Ένιωσα πολύ άσχημα σήμερα που άκουσα τον κύριο Γιούγκερ να λέει αυτά που λέει για την Ελλάδα και να παρεμβαίνει με τέτοιο τρόπο. Αυτός όμως ήρθε μετά από μια απαράδεκτη μεθόδευση. Οργανώνεται ένα δημοψήφισμα, λες και είμαστε σε μια τριτοκοσμική χώρα. Δεν τηρήθηκε πουθενά ο νόμος. Δεν υπάρχει το ερώτημα που τίθεται, άμα διαβάσετε το ψηφοδέλτιο. Πραγματικά θα τρομάξετε, το είδατε το ψηφοδέλτιο, το είδατε πώς είναι. Θα τρομάξετε. Είναι μια πρόχειρη δουλειά και λίγο μικροπολιτική. Το ορτογραφιστικό μας. Δεν τηρείται, όχι, με συγχωρείτε, δεν τηρείται συνταγματική τάξη. Δεν υπάρχει ερώτημα ουσιαστικά. Δεν θα διαβάσει ο άνθρωπος αυτό που γράφει το ψηφοδέλτιο για να πάει να ψηφίσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι... Και αυτό που είναι γράφει το ψηφοδέλτιο σε παραπέμπει στο να διαβάσεις και άλλο κείμενο. Τα πολλά κείμενα, τις πολλές σελίδες και μεταφρασμένες, εκτός να τους τις δώσουμε στα αγγλικά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια ψήφος εξυφαρπαγής σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, ψευδεπίγραφη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, αλλά κυρίως είναι ψήφος ρήξης. Η ρήξη δεν συμφέρει τη χώρα. Με κανένα τρόπο. Λένε πολλοί, το είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας ή ήταν όλο αυτό, φαίνεται ότι ήταν τόσους μήνες το σχεδίαζε και ότι είναι πίσω. Δυστυχώς η χώρα μετά τη διάψευση της Θεσσαλονίκης πορεύεται χωρίς πηξίδα. Δεν θα βάζει ποτέ ο Πρωθυπουργός στην υπογραφή του σε ένα κείμενο 8 δισεκατομμυρίων, εάν πίστευε αν ήταν σχεδιασμένο να πάει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή που πρέπει ο καθένας να σταθμίσει τη θέση του. Έχετε το ερώτημα σε μένα και στον καθένα μας. Αξίζει να πάει να ψηφίσει την Κυριακή σε ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Ομολογώ ότι μια πρώτη άποψη που θα μπορούσε να κυριαρχήσει είναι να μην πας να ψηφίσεις, να το καταγγείλεις. Όμως εκ των πραγμάτων μετατράπηκε σε ψήφο για το ευρώ ή τη δραχμή, για την Ευρώπη, για το μέσα στην Ευρώπη ή έξω από την Ευρώπη. Και δεν νοημοποιείται
κανένας να μην παίρνει θέση. Η δική μας λοιπόν θέση είναι, και η δική μου θέση είναι, ότι το δικό μας ναι, ένα ναι στο δημοψήφισμα, είναι ναι στην Ευρώπη, όχι στην εθνική περιπέτεια, ναι σε νέα διαπραγμάτευση και συμφωνία. Όχι στη βάση. Πάντως είναι τρομερό τώρα κειμένου. Ότι μιλάμε, κύριε Σκανδαλίδη, για ένα δημοψήφισμα όπου ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει ναι. και απαντάει σε όποιο ερώτημα ναι, θέλει. Αυτό δεν αφορά. Δηλαδή, αυτό δεν εσείς αφορά. Λέτε, εμείς απαντάμε ναι. στο ερώτημα ευρώ ή δραχμή, ναι, διότι έτσι το εισπράττουν οι ξένοι. Γιατί δεν υπάρχει. Οι τη κυβέρνηση λένε απαντήστε στο ερώτημα ναι ή όχι στην πρόταση Γιούγκερ και θεσμό. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Με το κείμενο που υπέγραψε. Ο Γιούγκερ λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Κείμενο, με το κείμενο. Έχοντας ενδεχομένω στο βάθος του μυαλού που υπέγραψε. Σαμαράς, με το κείμενο που υπέγραψε. Με το κείμενο που υπέγραψε. Με το κείμενο που υπέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Με τα κείμενα τα διαδοχικά που έφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup. Με τις διαφορετικές θέσεις που την επόμενη μέρα τις άλλαζε και τις αφαιρούσε. Τι θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Θα πάει να ψηφίσει αυτό που λένε δυστυχώς οι Ευρωπαίοι. Αν θέλετε να είσαστε μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Αυτό ανοίγει ένα σκότου αιώλου. Και το ερώτημα είναι, τη Δευτέρα το πρωί, εγώ ξεπερνάω όλα αυτά. Φταίμε εμείς, φταίμε τα μνημόνια, αυτά. Τι θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί. Όποιο κατάλαβα, και αν είναι το αποτέλεσμα. Δεν όφιλε ο Πρωθυπουργός. Ναι, θα μείνει η κυβέρνηση δεν όφιλε. Ή θα πάμε σε εκλογές. Με συγχωρείτε. Θα αν βγει ναι αυτό και ο Πρωθυπουργός απόψε. Ναι. Τοποθετήθηκε. Τι θα γίνει. Θα μιλήσουμε κύριε Χατζηγλάου. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός. Αλλά να τι είπε. Και είπε ότι εγώ δεν θα γίνω από, πώς θα είπα, από σοσιαλιστής, δεν είμαι πάντως καιρού. Το είπε. Αλλά το θεωρώ λογικό, διότι ακούσε. Ευρώπη, ακούστε, όχι, εγώ το θεωρώ λογικό. Γερμανικό. Εμείς από την πρώτη στιγμή... Επομένως τώρα μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Πρώτη, ναι ή όχι στην κυβέρνηση αυτή. Διότι αν με το ναι η κυβέρνηση λέει ότι θα παρετηθεί, μπαίνει και ένα τέτοιο ερώτημα. Έχουν βάλει και οι Ευρωπαίοι ένα άλλο ερώτημα. Ευρώ ή δραχμή. Τελεία. Τρεις το είπατε σήμερα. Με συγχωρείτε. Εμείς από την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη μέρα της συζήτησης, με συγχωρείτε κύριε Βορύδη, την προηγούμενη μέρα της συζήτησης στη Βουλή, το θέσαμε το ερώτημα ότι ένα ενδεχόμενο ναι στο δημοψήφισμα σημαίνει παρέτηση της κυβέρνησης. Λογικό δεν είναι. Δεν έχει μια στρατηγική ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα που λέει ότι αυτή την πολιτική δεν μπορεί να την υπηρετήσει. Δεν βγήκαν όλα τα στελέχη προεξάλλουσα της Προέδρου της Βουλής ως μειόφιλε κιόλα. Και με τον τρόπο που τα λέει κιόλα. Δεν έγινε μια ολόκληρη πανστρατιά για να ψηφιστεί το όχι, γιατί αλλιώς θα είμαστε προσκυνημένοι. Θα εφαρμόσει μετά αυτή η κυβέρνηση που δεν είναι προσκυνημένη την πολιτική των προσκυνημένων. Όχι. Αντίθηκε. Τι είπε αυτό. Εμείς θα υπογράψουμε. Διότι χτες, σήμερα, σήμερα, μετά από τρεις, θα προχωρήσει το δημοψήφισμα. Μετά από τρεις μέρες, όπου έπρεπε αυτό να το απαντήσει. Άρα είναι όχι, όχι, όχι. Αν με επιτρέπετε, όταν το ρωτήσαν αν θα είπαμε, παραιτηθεί. Είπαμε Τσίπρας ή Σαμαράς. Δεν είπε ότι θα παραιτηθεί. Είπε, δεν θέλω να πω. Άρα, πού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προφανώς θα παραδώσει την εξουσία και είτε δια της αποχής, είτε δια ξέρω με ποιο άλλο σενάριο. Πάω. Θα πάει όχι, σε οικουμενική σενάρια. Δηλαδή, μία λεπτή. Μη μα το πονείτε. Και αμέσως μετά στην κυρία Λιμπεράκη, η οποία έχει αδικηθεί σε εκλογέ. Και γιατί δεν πηγαίνατε από την αρχή. Παρακαλώ. Θέλω να πάω. Σα ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να πάω στον κύριο Καμένο. Μία φράση. Κλείστε και είναι πάρα πολύ απλό. Το δίλημα όπως τίθεται δεν απαντιέται με ένα ναι ή ένα όχι σε δημοψήφισμα. Από τη στιγμή που το έρθεσε η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, είναι προφανές ότι το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμά του θα προδικάσει και την τύχη της. Τώρα, να πω ότι πριν από λίγο θέσαμε το ερώτημα στο Μέγαρο Μαξίμου αν υπάρχει νέα πρόταση Γιούγκερ στα χέρια του Πρωθυπουργού. Όχι. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει δεν τέτοιο υπάρχει. Πράγμα. Μα ούτε. Το λέω και γιατί αυτό που είπε, κύριε Χατζηνικολάου, το μεσημέρι. Υπήρξε από ένα site μια τέτοια δημοσίευση. Δεν ήρθε στα χέρια του Μαξίμου. Δηλαδή είναι απίστευτο να γίνεται όλη αυτή η επικοινωνία μάλιστα. Μέσω των ΜΜΕ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν μαζεύεται εύκολα το πράγμα εδώ. Πρέπει να κάνω μία τρίλεπτη ακριβώς διακοπή και να μπούμε στη συνέντευξή μας. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν.
και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως την Παρασκευή με την Αγορά, Πασχάλης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι. Η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτή την Παρασκευή, άλλο ένα DVD με 5 επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, στην Αγορά. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 80. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο και τα 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1980 έως το 1990. Μαζί, τα καλοκαιρινά 80's. Τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια της δεκαετίας του 80 σε ένα συλλεκτικό CD. Κάφτιαξε η μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάρεις, δεν τη λένε να πει γνωρίσει τη γόγο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μα να ρίχνει τα η αληθινή εφημερίδα. Λοιπόν, μου λένε ότι η ΕΡΤ έχει τώρα ανταπόκριση από Βρυξέλλες με την οποία επιβεβαιώνει ότι υπάρχει νέα πρόταση Γιούνκερ, η οποία προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλό είναι αυτό, γιατί σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ακόμα το είναι καλό. Διαψεύδει την κοινωνολογία, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα συνεννόησης. Εντάξει, κύριε φίλη, θα παρακαλέσω ξαναλέω να μην είστε τόσο βιαστικός. Υπάρχει ακόμα η ευκαιρία για τον κύριο Πρωθυπουργό. Συμφωνώ με τον κύριο Σκανδαλίδη και προσυπογράφω το σχόλιο. Ο Πρωθυπουργός είπε το Σάββατο ότι είναι ανοιχτή, πάω τη διαπραγμάτευση. Έχω αναγγείλει τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο. Κύριε πρόεδρε, το ερώτημα είναι απλό. Μήπως η λύση είναι να βρείτε σημείο, κοινό τόπο με τους εταίρους πριν από το δημοψήφισμα και επομένως να ψηφίσουμε την Κυριακή για να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε συμφωνία και όχι σχέδιο συμφωνίας. Κύριε Χατζηγολάου, μακάρι να υπάρχει σύνεση από τη μεριά της Ευρώπης, να υπάρχει η διάθεση για διάλογο. Η κυβέρνηση αυτή απέδειξε ότι επί 5 μήνες προσπάθησε να κάνει μια διαπραγμάτευση σκληρά, ακόμα και υποχωρώντας σε αρκετά θέματα, παρότι δεν είχε τη λαϊκή αυτή εντολή.
Το απέδειξε και τις τρεις τελευταίες ημέρες που ήμουν μαζί με τον Πρωθυπουργό και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πράγματι η αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά ήταν πρωτοφανής. Στις 2 η ώρα το πρωί φτάναμε σε σημείο να είναι είμαστε κοντά αλήθεια, στη συμφωνία. Είναι αλήθεια, είπε ο Τούσκ πράγματι αυτό το «The game is over». Το είπε. Ναι, το είπε. Το είπε. Το είπε. Το είπε και μάλιστα το «The game is over» ήταν και η αιτία πλέον που θα έπρεπε να σταματήσει κάθε διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός, εγώ έφυγα το βράδυ, παρέμεινε και το πρωί. Παρέμεινε και το πρωί για μια τελευταία προσπάθεια. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω όμως ότι πριν από λίγο στον Ενικό ακούστηκε το πραγματικό νόημα αυτού του δημοψηφίσματος. Απορώ πως πέρασε έτσι στα ψηλά και θέλω να το ξαναβάλλετε, να το δουν οι πολίτες. Εν τη ρήμη του λόγου του, ο αρχηγός του ποταμιού είπε «Καλωσορίζω τον κύριο Τσίπρα στο κλαμπ των ανθρώπων που ανήκουν στη Γερμανία». Υπάρχει κλαμπ ανθρώπων πολιτικών που ανήκουν στη Γερμανία. Υπάρχει η πεποίθηση ότι υπάρχει κλαμπ πολιτών ψηφοφόρων την Κυριακή που θα ψηφίσουν σαν κλαμπ των ανθρώπων που ανήκουν στη Γερμανία. Είναι απίστευτο. Εγώ πάντως δηλώνω ότι ανήκω σε ένα μόνο κλαμπ, στο κλαμπ της Ελλάδος. Και πιστεύω ότι και όλοι οι Έλληνες σε αυτό το κλαμπ πρέπει να ανήκουμε. Και αυτό το λέω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θέλω διότι... να πιστεύω ότι το είπε με την έννοια που το λέτε. Θέλω μακάρι, να πιστεύω μακάρι, ότι εννοούσε, μακάρι... ότι εννοούσε ότι... Να μην τον διερμηνεύουμε, το λέτε, κύριε. Έφυγε, κύριε. Μακάρι. Πάντως... με ειλικρίνεια μιλάει. Πάντως, αυτό που υπόθηκε ήταν απόλυτα σαφές. Θέλω να σας το πω γιατί το λέω, κύριε Χατζηνικολάου. Το λέω διότι πίσω από αυτή τη συμφωνία και είναι αυτό το διάλογο... Είναι εδώ η κυρία Λιμπεράκη και θα απαντήσει, φαντάζομαι. Καλά, εντάξει. Εγώ άκουσα αυτό το εννοούσε ο... Νομίζω ότι έχετε ένα βίντεο, ο καθένας μπορεί να... Μακάρι να είναι ναι. αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Να μην είναι έτσι όπως τα λέω. Ναι. Γιατί σε αυτή τη συμφωνία... Τώρα, τι θα γίνει τη Δευτέρα το διάλογο, πρωί, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε, θα σας πω αμέσως. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν συμφέροντα. Μιλάμε για τα ΦΠΑ στα νησιά που έχω δώσει προσωπική μάχη και το έθεσα ως βέτο. Πρώτη φορά έθεσα βέτο στην κυβέρνηση αυτή που συμμετέχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες ως εταίροι. Και το έθεσα αυτό το βέτο, διότι το ΦΠΑ στα νησιά έχει να κάνει με την επιβίωση των ανθρώπων στο Αιγαίο. Ξέρετε τι σημασία έχει για τα γερμανικά συμφέροντα η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στο Αιγαίο? Όλα σχεδόν τα συγκροτήματα ξενοδοχειακά στη Μικρά Ασία, στα παράλια της Τουρκίας, ανήκουν σε γερμανικά συμφέροντα. Η κατάργηση του ΦΠΑ, του μειωμένου ΦΠΑ στο Αιγαίο... Ευνοεί, λέτε, οδηγήσει... τα τουρκικά ξενοδοχεία. Τα γερμανικά. Τα γερμανικά ξενοδοχεία στην Τουρκία. Τα γερμανικά ξενοδοχεία. Μιλάμε απέναντι από την ΚΟ, από τη ΣΑΜΟ, από τη ΧΙΟ, από τη Μυτιλίνη. Από όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν αγοράσει γερμανικά συμφέροντα λυσίδες ξενοδοχείων όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία. Το να πεθάνει ο τουρισμός στα νησιά του Αιγαίου, το να μην κατοικούνται πλέον τα νησιά του Αιγαίου, καταλαβαίνω ότι ευνοεί την άλλη πλευρά. Το να ψωνίζουν οι τουρίστες μας που θα έρθουν στην ΚΟ και θα πάρουν το καραβάκι, να πάνε απέναντι για μια εκδρομή, που αυτό το θέλουμε, αν θέλετε, να πηγαίνουν έρχονται, με μια διαφορά ΦΠΑ του 3 με 23% ή να τρώνε απέναντι ή να κοιμούνται απέναντι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη, σε όλη την νησιωτική Ευρώπη, υπάρχουν ειδικοί συντελεστές για το ΦΠΑ στα νησιά. Από τον αντίπαλο το μεγάλο της Μυκόνου, ας πούμε, ή της Σαντορίνης, που είναι η Ήμπιζα και τα νησιά της Ισπανίας, μέχρι την Κορσική. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το θέμα της άμυνας. Και αν... Έρχεται ψαλίδι στις αμυντικές δαπάνες, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Μεγάλο ψαλίδι. Δεν απλώς ψαλίδι. Και θέλω να σας μιλήσω πολύ υπεύθυνα και δεν μιλώ σαν αρχηγός των ανεξάρτητων Ελλήνων. Σας μιλώ σαν υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Δύο καθήκοντα έχω. Τη σταθερότητα στη χώρα και τη σταθερότητα στον προσανατολισμό της χώρας. Εάν μειωθούν κατά 400 εκατομμύρια, όπως επιβεβαίωσε ο κύριος Γιούγκερ σήμερα στη συνέντευξή του, ο προϋπολογισμός του 2016 από 550 εκατομμύρια ευρώ να φτάσει στα 150, ενώ ήδη έχει κοπεί κατά 47%, 57% έτσι, θα αφοπλιστεί η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα το μεσημέρι, 4 οπλισμένα F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο και μάλιστα φεύγοντας χρησιμοποίησαν αντίμετρα πυράβλων, που είναι μια ιδιαίτερα προκλητική εχθρική ενέργεια.
Έχουμε σχέδιο στα χέρια μας, όπου η γειτονική χώρα σχεδιάζει κατάληψη πυροτικής και νησιωτικού χώρου της πατρίδας μας με άσκηση η οποία έγινε πριν 20 μέρες. Η μείωση λοιπόν των αμυντικών δαπανών φτάνει στα όρια της φυσικά της προδοσίας. Και θέλω να σας δηλώσω πολύ υπεύθυνα, από εδώ, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι εάν περάσει η μείωση του προϋπολογισμού της Εθνικής Άμυνας, όπως ζητούν οι εταίροι μας, κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη του αφοπλισμού και της παράδοσης της Εθνικής μας Άμυνας. Εκτός Ευρώπης θα είμαστε πιο ασφαλείς, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω ποιος ρώτησε, αλλά πάντως το να μην σηκώνεται αεροσκάφος και να αναχαιτίζει παραβίαση του εθνικού εναρίου χώρου, το να μην βγαίνει πλοίο από τον ναύσταθμο για να παρακολουθεί το τουρκικό πλοίο, μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Απλώς ρωτάω αν εκτός Ευρώπης. Σας παρακαλέσω, δεν θα κάνω διάλογο. Άμυνα. Ναι, ναι. Η άμυνα, ξέρετε, είναι στα χέρια των Ελλήνων. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα. Όταν περνάει ένα τουρκικό αεροσκάφος και φτάνει μέχρι το Αγαθονήσι και περνάει στα 500 πόδια, δεν σηκώνεται αεροσκάφος της Ιταλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής πολεμικής αεροπορίας να το αναχαιτήσει. Η ευρωπαϊκή ΑΟΣ υπάρχει μόνο στα λόγια και στους λόγους του κυρίου Σαμαρά. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Μακάρι να εφαρμοζόταν. Η εθνική άμυνα λοιπόν θα καταρρεύσει. Μας ζητούν να πωλήσουμε το 20% του προσωπικού. Θα φύγουν όλοι οι ΕΠΟΠ, όλοι οι παξιωματικοί. Δηλαδή θα έχουμε ένα γυρασμένο στρατό. Δεν θα έχουμε καύσιμα καν για να κάνουμε να σκίσει τα θωρακισμένα μας. Μάλιστα. Δεν θα μπορούμε να στείλουμε τους φαντάρους στον Εύρο και στα νησιά. Αυτό λοιπόν αποτελεί, αν θέλετε, και λόγο που σας το λέω ξεκάθαρα, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Προσωπικά, σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και σαν πολίτης, εάν ο ελληνικός λαός αποδεχτεί τέτοιου είδους πρόταση, γιατί γι' αυτό ερωτάτε την Κυριακή, και απαντήσει ένα ναι στον αφοπλισμό της Ελλάδος, δεν θέλω ούτε αυτή την καρέκλα στην οποία κάθομαι, ούτε θέση στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Επομένως, λέτε ότι αν επικρατήσει το ναι την Κυριακή, θα φύγετε από την πολιτική? Αποτελεί εθνικό έγκλημα. Και σε αυτό το έγκλημα δεν θα συμμετάσχουν με οποιοδήποτε ρόλο. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να συζητάμε για μειώσεις δαπανών, να συζητάμε για μισθούς, για συντάξεις, αλλά προσέξτε, η εθνική άμυνα δεν είναι για παιχνίδια. Και δεν είναι για παιχνίδια και το βάζουν δυστυχώς. Τώρα πείτε μου, μέσα κύριε Υπουργέ, στο παιχνίδι. Αν έχετε ένα καλό για σας αποτέλεσμα, δηλαδή αν το όχι συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά, τι θα σημαίνει αυτό τη Δευτέρα? Παρακαλώ, κύριε Βορύδη. Ο κύριος Υπουργός επιτρέπει να κάνω μια ερώτηση. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ναι ή όχι. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό έναν πολιτικό αρχηγό να τον διακόπτετε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Και επειδή σεβαστήκαμε και τον κύριο Θεοδωράκη πριν, θα παρακαλέσω, θα προτιμούσα όχι, γιατί αυτή τη συνέντευξη. Συγγνώμη, δεν έχω εικόνα. Θέλει ο κύριος Βορύδης να σας κάνει ένα ερώτημα. Αν το επιτρέπετε. Σαν πρώην πολιτικός αρχηγός να μου κάνει κι αυτός. Ελάτε, κύριε Βορύδη. Ελάτε, κύριε Βορύδη. Να σας πω όμως, αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο δύο θέματα. Ξέρετε, σήμερα είχαμε 1.400 παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες μαζί, οι οποίοι περάσαν στα νησιά του Αιγαίου. Έχουμε μια τεράστια πίεση στο Ανατολικό Αιγαίο. Και αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Όπως και να συνυπολογιστεί, και αυτό το είπα και στο Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα που ζητάγαν το 2% του προϋπολογισμού μας να αφορά τις αμυντικές δαπάνες, και η Ελλάδα το έχει αυτό το 2%, μάλιστα τρεις χώρες στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα οι Υπουργοί Οικονομικών ζητούσαν να μειώσουμε κατά 80% του προϋπολογισμού, που σημαίνει το 2% θα στο 0,2. Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, ζητώ συγγνώμη, του ΝΑΤΟ ζητώ συγγνώμη, πήρα μόλις ένα μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή δημοσιεύματα για νέα πρόταση Γιούγκερ. Λοιπόν, μου λένε, η Ελλάδα πήρε ένα μήνυμα από το Γιούγκερ, το οποίο μήνυμα λέει τα εξής. Πρώτον, να γίνει αποδεκτό το κείμενο των θεσμών. Δεύτερον, ο Τσίπρας να ζητήσει από τον κόσμο να ψηφίσει ναι. Τρίτον, οι θεσμοί να αποδεχθούν μια αλλαγή στο κείμενό τους. Να επιλέξει δηλαδή η κυβέρνηση ένα ζήτημα στο οποίο να αλλάξει το κείμενο των θεσμών. Τέταρτο, η κυβέρνηση να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτου Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση βαδίζει προς την κάλπη, είναι η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου. Ακούει με ενδιαφέρον ό,τι λέγεται και γράφεται, εργάζεται για τη λύση, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας την Κυριακή
θα ψηφίσει όχι. Αυτή είναι η απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε πίσω στον κύριο Καμένο τώρα για να ολοκληρώσει την απάντησή του. Ένα σχόλιο θα κάνω μόνο. Τι διάλογο να κάνεις όταν σου ζητάνε εφοπλή στη χώρα σου? Τι διάλογο να κάνεις όταν σου ζητάνε να καταργήσεις τα νησιά σου? Όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε και μπορούμε να βρούμε και λύσεις, αν υπάρχει καλή θέληση. Φοβούμαι ότι δεν υπάρχει καλή θέληση. Μάλιστα. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που εγώ δεν ανήκω στην αριστερά. Εγώ όταν έκανα μάχη υπέρ της Ευρώπης των Εθνών Κρατών, όλοι αυτοί ήταν απέναντί μου και το Πασόκ έλεγε εγώ και να το ίδιο συνδικάτο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που προσπαθεί να χτίσει ο κύριος Σόιμπλε. Μια άλλη Ευρώπη από αυτή που μπήκαμε, την Ευρώπη των Εθνών Κρατών, των ίσων, όπου οι μικροί έχουν τον ίδιο λόγο με τους μεγάλους. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση να σας κάνει ο κύριος Βορύδης για να κλείσει. Αν έχει ενημερωθεί ο κύριος Καμένος για την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία περιέχει μείωση αμυντικών δαπανών κατά 200 εκατομμύρια. Ναι. Κύριε Βορύδη, θα σας απαντήσω. Α, η πρόταση της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης περιέχει μείωση των αμυντικών δαπανών για κατά 200 εκατομμύρια. Θα σας απαντήσω. Αν είχε ενημερωθεί. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, τα 200 εκατομμύρια ήταν το ποσό το οποίο προσδιορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι ως μείωση αμυντικών δαπανών, αλλά ως μέρος των αποζημιώσεων που θα λάβουμε από τις εταιρείες, στις οποίες αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε, που έχουν αποδεχθεί δωροδοκία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Rheinmetall καταδικάστηκε τελεσίδικα στη Γερμανία για χρηματισμό Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών για 62 εκατομμύρια ευρώ. Κατέβαλε ως αποζημίωση 67 εκατομμύρια ευρώ στο γερμανικό δημόσιο. Την καλέσαμε εδώ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και δημιουργήσαμε επιτροπή με εκπρόσωπο της Εισαγγελίας Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και η πρόταση είναι 500 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στο ελληνικό δημόσιο. Εάν πάρουμε 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη εταιρεία, τα 100 εκατομμύρια του Υπουργείου Οικονομικών θα μπουν σε αυτά τα 200 εκατομμύρια. Αυτή η πρόταση λοιπόν ισχύει. Αλλά για να γίνει αυτή η πρόταση, θα πρέπει η Γερμανία να πιστεί να μας δώσει καταρχήν όλο το υλικό. Ο κ. Χριστοφοράκος δεν μπορεί να πίνει υπό την προστασία της κυρίας Μέρκελ στο Βερολίνο και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε ποιοι τα αρπάξαν από τη Siemens. Μακάρι να αποζημιωθεί η χώρα για τα 2 δισεκατομμύρια της Rheinmetall που πλήρωσε ο ελληνικός λαός και να πάρει κάποια χρήματα πίσω και από αυτά το Υπουργείο Οικονομικών ένα μεγάλο μέρος. Αυτά είναι τα 200 εκατομμύρια τα οποία η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθάρισε. Όχι, δεν είναι από τον προϋπολογισμό. Δεν είναι από τον προϋπολογισμό. Είναι ξεκάθαρο. Η πρότασή σας γράφει ότι κόβεται 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 400 να αποκτήσουμε κοινωνική πολιτική. 200 εκατομμύρια τα οποία έγιναν. Δεν τα βάζατε όλα να γλιτώσετε καλά λεφτά. Τα επεξηγήσαμε ακριβώς το πώς θα είναι από τις αποζημιώσεις από τις συμβάσεις τις οποίες έχει τελεσιδική σιδηροδοκία. Και ερχόμαστε πλέον από συμβασμό. Μάλιστα. Μία τελευταία φράση θέλω, κύριε Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιτυγχάνετε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή. Και έχετε μια γερή πλειοψηφία, να το πω έτσι, στο όχι. Τι θα σημάνει αυτό τη Δευτέρα το πρωί? Γιατί θα αλλάξει κάτι? Τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει? Θα κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπως κάτσαν άλλες χώρες, οι οποίες με το δημοψήφισμα. Δεν είχατε ήδη ισχυρή εντολή από τις τελευταίες εκλογές? Κύριε Χατζηγολά, είναι πολύ διαφορετικό το να φτάσεις σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και το αδιέξοδο να το έχει ο συνομιλητής σου, να στο φέρνει ο συνομιλητής σου με τη δύναμη που έχουν οι θεσμοί έναντι ενός κράτους. Καλά, μην τους λέτε θεσμούς τώρα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι δυστυχώς δεν είναι θεσμοί. Η Τρόικα είναι η ίδια. Απλώς κάνατε κακή βάφτιση. Και δεσμοφύλακες, να τους πούμε, εγώ το αποδέχομαι. Ναι. Αλλά επειδή λέγονται πολλά. Γιατί μας φάγανε οι δημιουργικές ασάφειες, τα βαφτίσια κλπ. Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, το εξής. Ότι εάν φτάσουμε στην απόλυτη ρήξη, δεν έχει να χάσει μόνο η Ελλάδα. Ήδη υπάρχει μία έκθεση της Global Research, η οποία δεν την είδα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να αναπαράγεται παρά μόνο σε ορισμένα site, που ξεκαθαρίζει ότι είναι ανοιχτή η Γερμανία και ιδιαίτερα η Deutsche Bank σε 54 τρισεκατομμύρια παράγωγα FWMD σε σχέση με την πορεία λοιπόν της ελληνικής υποθέσεως. Μπορούμε να δούμε ότι μπορεί να σκάσει όλη αυτή η φούσκα της παγκόσμιας οικονομίας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε καταστροφή στον κόσμο, αλλά δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να απειλείται η πατρίδα μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα στην κυρία Λιμπεράκη. Σας αδίκησα σήμερα, αλλά ήταν έτσι τα πράγματα με τον πρόεδρο του κόμματός σας. Κυρία Λιμπεράκη, τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα από Δευτέρα? Και θέλω να μου πείτε αν είστε στο γερμανικό κλαμπ και υποδέχεστε μάλιστα τώρα και νέα μέλη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο... Θα ακουστώ λίγο διαφορετική από τους υπόλοιπους, γιατί εμείς στο ποτάμι είμαστε ένα διαφορετικό κόμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμαστε σε πολύ δραματικές στιγμές. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι, όπως και να το κάνουμε. Εκεί που διαφωνούμε είναι στους καλούς και στους κακούς. Και η πραγματικότητα είναι ότι μια χώρα φυσικά μπορεί να αποφασίζει για τα θέματα της με δημοψήφισμα, αλλά επίσης είναι εξίσου σημαντικό μια χώρα να διασφαλίζει μια κανονικότητα στη ζωή των πολιτών. Κανονικότητα στη ζωή των πολιτών σημαίνει ότι μπορώ να προγραμματίσω τη ζωή μου, μπορώ να προγραμματίσω τι θα αγοράσω, τι θα πουλήσω, πότε θα πάρω διακοπές, πώς θα τις περάσω, πώς θα σπουδάσει το παιδί μου, πώς θα πάρω sabbatical για να βελτιώσω τις γνώσεις μου. Αυτή η κανονικότητα έχει διαταραχθεί πάρα πολύ. Ειδικά από αύριο που τελειώνει η ομπρέλα της συνέχισης του προγράμματος, θα διαταραχθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί οι κλειστές τράπεζες δεν είναι εκεί που φυλάνε οι πλούσιοι τα χρυσάφια τους. Οι τράπεζες είναι ένας μηχανισμός λίπανσης της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις δανείζονται, οι επιχειρήσεις παίρνουν εγγυητικές, παραγγέλνουν, εισάγουν, παράγουν, πληρώνουν, καταναλώνουν, πληρώνουν το κράτος, πληρώνουν τους εργαζόμενους, πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν δεν δουλεύουν οι τράπεζες, καταραίει η οικονομία. Ποια οικονομία? Μια οικονομία η οποία ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ ευάλωτη και ευπαθής και πολύ ταλαιπωρημένη. Τώρα, ξαφνικά συμπεριφερόμαστε όλοι σαν η οικονομία μας, στην οποία πάει να παρέμβει και η κοινωνία μας και η δημοκρατία μας και η περηφάνειά μας. Εκεί που πάνε λοιπόν να παρέμβουν αυτοί οι κακοί ξένοι, ήταν και είναι μια οικονομία και παραγωγική βάση που είναι ικανή να σταθεί στα πόδια της. Η κακή, η δυσάρεστη πραγματικότητα, και νομίζω ότι αν δεν ξεκινάμε από το ίδιο σημείο, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς πρέπει να πορευτούμε, είναι ότι η χώρα μας χρωστάει πάρα πολλά χρήματα, μια μισή φορά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, το ετήσιο, ήδη στους Ευρωπαίους και στους δανειστές της. Έχουμε αφανή ελλείμματα από υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, που είναι πολύ σημαντική υποχρέωση, που είναι περίπου άλλο τόσο σε βάθος 15 ετίας. Και άρα είμαστε μια οικονομία που για να λειτουργήσει στοιχειοδός, με μια κανονικότητα που να λέει προγραμματίζω τη ζωή μου, κάνω επιλογές, είμαι ελεύθερος, είμαι Ευρωπαίος, είμαι Έλληνας και το χαίρομαι, για να γίνει αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε μια ροή χρηματοδότησης από την Ευρώπη. Θα την πούμε μνημόνιο, θα την πούμε το δώρο της θείας από την Αμερική, θα την πούμε κοκκινοσκουφίτσα. Είναι αδιάφορο πώς θα την πούμε. Σημασία έχει ότι πρέπει να είμαστε μέσα σε μια συνεννόηση με τους ανθρώπους που μας δανείζουν μέχρι να δυναμώσουμε αρκετά και να μην τους χρειαζόμαστε πλέον. Κυρία Λιμπεράκη, με τα μνημόνια τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρχε κανονικότητα? Επειδή σας ακούω που λέτε ότι διαταράχθηκε η κανονικότητα. Είχαμε κανονικότητα. Όχι, δεν είχαμε. Είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Γιατί αν είχαμε κανονικότητα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους και με το 1 τρίτο της ελληνικής κοινωνίας πτωχοποιημένο. Έχετε και ξαφνικά... απόλυτο δίκιο. Ναι, και αλλά, αυτό που θέλω να σας πω, ξέρετε τι γίνεται. Το λέω το λάθος γιατί κάνουμε όλοι, και εσείς οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι, προβάλλουμε με επικαιρικό τρόπο, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό το νεολογισμό, τη σουρέστα κισέ των τραπεζών και στα ATM, αλλά τη σουρέστα των ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, και στα συσίτια, δεν τις έβλεπα να παίζουν ούτε στα κανάλια, όπως ξέρετε, ούτε στις εφημερίδες. Ούτε έχουμε διαχειριστεί μνημόνια, ούτε έχουμε ψηφίσει μνημόνια και οπωσδήποτε είμαστε πάρα πολύ, κρατάμε μια πολύ κριτική στάση. Τώρα δηλώνετε έτοιμοι να ψηφίσετε ό,τι έτσι. Περιμένετε. Δεν έχουμε ψηφίσει μνημόνια. Πιστεύουμε ότι τα μνημόνια ήταν πιο επώδυνα. Σας ενδιαφέρει η άποψή μου, κύριε Χατζηνικολάου? Μια πρόταση. Μια επιφύλαξη. Λέω λοιπόν ότι τα μνημόνια. Μια ψεύδο. 8 δις μια προτασούλα. Έχει φύγει η συζήτηση και την έχω χάσει. Πώς θα μπορούσα να παρέμβω και εγώ στην κυβέρνηση? Λοιπόν, έλεγα ότι για μας δεν έχουμε καμία δυσκολία να πούμε ότι ο χειρισμός και από την πλευρά των δανειστών και από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν εξαιρετικά προβληματικός και παρέτεινε την αγωνία χωρίς να δυναμώσει την οικονομία.
Και είναι γεγονός επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μια κατάσταση δύσκολη, την οποία δεν είχε προκαλέσει πρωτίστως ο ίδιος. Και είναι αλήθεια ότι κληρονόμησε και μια αβεβαιότητα που οδηγούσε σε ύφεση, την οποία δεν έφτιαξε ο ίδιος. Αυτό που έφτιαξε όμως η κυβέρνηση και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι κατασπατάλησε ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς να κάνει συμφωνία. Και έχει σημασία αυτό, γιατί τη συμφωνία τη χρειαζόμαστε για να υπάρχουμε σε στοιχειώδη κανονικότητα. Και εξάντλησε το χρόνο και βάζει ένα δημοψήφισμα έξω από τα όρια του προγράμματος που λύγει αύριο. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ποιες είναι οι επιλογές μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε πλουσιότερη χώρα, ανταγωνιστικότερη χώρα, πιο ευτυχισμένη χώρα και πιο κοινωνικά δίκαιη χώρα. Είμαστε αυτό που είμαστε και για να φτιάξουμε χρειαζόμαστε ακόμα την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας. Εάν βρεθούμε έξω από την Ευρώπη, έξω από τα συστήματα τα οποία δεν είναι τα τέλεια, αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ καλύτερα από τη μοναξιά και την ανικανότητα αντιμετώπισης των αναγκών μας, θα περάσουν πάρα πολύ άσχημα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες όλοι και όλες και πρωτίστως οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι με την ευαισθησία που έχει μια κυβέρνηση της αριστεράς, κυρίως απέναντι στις πιο ευάλωτες ομάδες, που δεν έχουν λεφτά στο εξωτερικό, που δεν έχουν λεφτά στο σεντούκι, που δεν θα ορμήξουν να πάρουν την περιουσία του άλλου, που δεν έχει πού να σταθεί και γι' αυτό την πουλάει όσο-όσο, για να γίνουν νέοι πλούσιοι σε φοβερές συνθήκες ανέχειες των υπολείπων. Περιμένουμε λοιπόν ότι με συνέστηση της δύσκολης θέσης που βρισκόμαστε και της οριακής δυνατότητας να μην περάσουμε σε μια ζημιά που δεν αντιστρέφεται, ελπίζουμε να ανταποκριθεί η κυβέρνηση σε κάποια επιστροφή στο διάλογο πριν εξαντληθεί το πρόγραμμα. Διότι ξέρετε, τώρα είμαστε στη φάση που πηδήξαμε από την ταράτσα του μέχρι αύριο. Κοιτάξτε, μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να γίνει μια λύση. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο ότι όποιο πέφτει από το 10ο όροφο, τα πρώτα δευτερόλεπτα που βλέπει τον 9ο και τον 8ο να περνάει μπροστά τα μάτια του, λέει δεν είναι και τόσο φοβερό πράγμα η πτώση. Εμείς όμως που συζητάμε που είμαστε πολιτικοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, ξέρουμε ότι υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας, ο οποίος επιταχύνει την πτώση. Και ξέρουμε ότι το πεζοδρόμιο είναι πολύ σκληρό. Και ξέρουμε ότι αυτοί που θα χτυπήσουν πρώτοι είναι οι πιο αδύνατοι. Και ξέρουμε ότι αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και αν κατηγορούμε τους εταίρους μας και τους δανειστές μας σαν μια λυκοβολιά, μια λυκοσυμμαχία, οι υπεριαλιστές που θέλουν να μας πιούν το αίμα, που δεν έχουμε και τίποτα να δώσουμε, διότι έχουμε φτωχύνει πάρα πολύ και είναι αλήθεια αυτό, δεν πρόκειται να βρούμε ούτε λύση ούτε προοπτική. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται αποφασιστικότητα και χρειάζεται να πούμε ένα μεγάλο ναι στην Ευρώπη, που είναι ο μόνος σύμμαχός μας σε εποχές δύσκολες, σε εποχές που στη γειτονιά μας γίνεται σκοτωμός, εντάσεις, πόλεμοι, μετακινήσεις πληθυσμών. Γιατί η Ευρώπη είναι η ομπρέλα που θα μας σώσει και από τα γεωπολιτικά δύσκολα της γειτονιάς μας και από τα οικονομικά δύσκολα που συσσόρευσαν προηγούμενες κυβερνήσεις, που δεν είναι ευθύνη της σημερινής, αλλά που η σημερινή οφείλει να τα αντιμετωπίσει, γιατί είναι στην κυβέρνηση. Η Ευρώπη αντέχει ακροτηριασμένη γεωπολιτικά από την Ελλάδα, από εδώ και από τη Βρετανία πάνω. Αντέχει, πέστε μου. Νομίζω ότι θα είναι Brexit και Brexit μπροστά. Θα είναι πολύ φτωχότερη η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα. Εγώ μπορώ. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα θα πάθει συντριβή χωρίς την Ευρώπη. Δεν έχουμε ότι πάθει με Ελλάδα. Επειδή με νοιάζει η Ελλάδα, γιατί εγώ είμαι Ελληνίδα, τόσο πολύ ισχυρή και ηγεμονέδουσα. Θέλω να είμαι σαφής μαζί σας. Δεν χαίρομαι αν πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Εμένα με νοιάζει να διασφαλίσω ότι το μωρό μου θα πιει γάλα. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Και ότι θα έχω ένα γείτονα που θα του λέω καλημέρα και δεν θα το κάνω απαντάτε. Έτσι την άλλη μέρα. Λέω ότι η Ευρώπη σήμερα είναι σε ένα γεωπολιτικό αδιέξοδο. Το βλέπετε ή όχι? Το Brexit τι είναι? Η αναλύσεις αυτό είναι πολύ πετυχημένη. Δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς το γεωπολιτικό αδιέξοδο. Με πολέμους στην περιοχή θα πει έξω η Ελλάδα. Μπορούμε να το παρακαλώ. Ναι, κυρία Μακρύ, πείτε το. Εγώ καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας και με τον κύριο Καμένο τι θα γίνει στην περίπτωση του ναι. Δηλαδή, σε αδρές γραμμές το έχουμε καταλάβει. Ακόμα όμως δεν έχω καταλάβει. Έχει παρέτηση. Ναι, και όχι μόνο αυτό, ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία ή θα παραιτηθεί η κυβέρνηση και θα πάμε σε εκλογές. Καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα και νομίζω ότι είναι κομβικό τι θα γίνει στο όχι. Αυτό είναι το κυριότερο. Έχουμε 4 μέρες μπροστά μας. Δηλαδή, ποτέ κανένα. Μισό λεπτό.
έχουν πει ότι θα διαπραγματευτούν. Μην με ρωτάτε τι θα γίνει. Ότι θα διαπραγματευτούν. Κάντε μια ερώτηση για τα ψέματα που λέει ο Φίλιππος. Σας απάντησα. Πολλές φορές. Ότι θα κάνει διαπραγμάτευση με ισχυρή ελληνική θέση. Εγώ λοιπόν δεν θα υπάρχει διαπραγμάτευση, υπογράφει τα μνημόνια. Επειδή αυτό όμως το έχουμε ξανακούσει στις 25 Ιανουαρίου. Ναι, αλλά δεν θέλω να θέσετε ερώτημα τώρα, γιατί θέλω, θα το θέσετε μετά. Θέλω να έχω ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Πετρόπουλο και ένα από τον κύριο Μιχελάκη, αν και η κυρία Τσαπανίδου θέλει να κάνει σχόλιο. Ερωτήσεις αμέσως μετά. Κύριε Πετρόπουλε. Ναι. Από όλη την κουβέντα που έχει γίνει μέχρι τώρα, νομίζω ότι έχουμε υιοθετήσει, να το πω ευθέως, τον εκβιασμό. Υπάρχει ένα δημοψήφισμα και έχει ένα διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι αν θα απαντήσουμε ναι ή όχι στα μέτρα. Τα μέτρα έχουν συγκεκριμένο πρόσημο και θίγουν τους πιο ευάλωτους. Είπατε προηγουμένως για τους μισθούς. Έχουμε μειώσεις μισθών με το πρόγραμμα, με την πρόταση και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Έχουμε στο δημόσιο τομέα με την αλλαγή του μισθολογίου. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα σας εξηγήσω, έχουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος του προηγούμενου, το οποίο, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να κατεβάσει τον κατώτατο μισθό με δική του απόφαση, γιατί υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Μπλοκάρουν στο κείμενό τους την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Το δεύτερο είναι ότι προβλέπουν με βάση πάλι το προηγούμενο πρόγραμμα ειδικές οικονομικές ζώνες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μια πολύ μεγάλη περιοχή στη Θράκη θα δουλεύουμε με 150 ευρώ. Το τρίτο, διατηρούν αυτό το ρατσιστικό διαχωρισμό με τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι εδώ και 3 χρόνια δουλεύουν για 4 εκατοστάρικα. Δεν τους επιτρέπουν να αμείβονται κι αυτοί, έστω με τα 586 ευρώ που υπάρχουν. Γιατί δεν το καταργήσατε στους 4-5 μήνες αυτό? Εγώ δεν το καταργώ, αλλά... Κατάλαβα, γιατί δεν το καταργώ εγώ. Αλλά, κύριε... Εντάξει, μα τώρα... Δεν το καταργώ εγώ. Να ακούστε όμως κάτι. Ασπίνες που λέγατε. Σας το προτείναμε, γιατί δεν το καταργήσατε. Ασπίνες θα λέγατε μετά. Αφήστε λοιπόν αυτά τώρα τα παραμύθια. Είναι σαν τότε που μας ρωτάγατε τι θα κάνετε με τα 751 ευρώ. Το θυμάστε? Που μας ρωτάγανε τι θα κάνετε με τα 751 ευρώ, θα τα ψηφίσετε, φέρτε τα να τα ψηφίσουμε, φέρτε τα να τα ψηφίσουμε, φέρτε τα, 47 σελίδες μνημόνιο, αυτό φέρνετε, 47 σελίδες μνημόνιο, με δημοσιονομικό σύμφωνο για να κόβει μισθούς, αυτά κύριε Φίλη φέρνετε, αυτά φέρνετε, στην ουσία πηγαίνετε με τους κύριους απέναντι, ούτε μια κατάργηση προαπαλλαγής εφοπλιστή, ούτε μια κατάργηση. Εφοπλιστή, πολλά κάναμε και πολλά θα κάνουμε. 58 ούτε μία. Εντάξει. Αφήστε τώρα το παράδειγμα. Ελάτε, κύριε Πετρόπουλε, ολοκληρώστε. Λοιπόν, και νομίζω κλείνοντας, τώρα το προσπερνάω γιατί θα ήθελα να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Το ΚΚΕ μιλάει για λυκοσυμμαχία, θα μιλήσει και για λυκοδημοψήφισμα σε λίγο. Δηλαδή, αυτές είναι χαριτομενιές. Χαριτομενιές είναι, αλλά συγγνώμη δηλαδή τώρα. Η μπάλα είναι εξέδρα. Η μπάλα είναι εξέδρα. Η μπάλα είναι εξέδρα. Θέλετε την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων? Δική σας είναι η ένωση. Την επαναφορά. Φέρτε τα 751 να τα ψηφίσουμε. Τι θέλετε? Αύριο φέρτε τα. Θέλετε? Φέρτε τα 751. Άμα μου λες παρόν στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, θέλετε να προσληφθεί ο κόσμος που απολύθηκε, που ξεχωρίσατε μια σειρά κατηγορίες? Ψηφίστε 40 τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Βεβαίως τις θέλετε. Μπράβο, πάμε. Φέρετε λοιπόν, γιατί δεν τις φέρατε? Γιατί το έχετε πάει στο ψυγείο το νομοσχέδιο Σκουρλέτη? Στο ψυγείο το έχετε πάει. Ασπίνες λέγατε. Στο ψυγείο. Λέγατε ασπίνες. Πληρώστε έμφυα για 2 χρόνια τώρα. Πληρώστε έμφυα για 2 χρόνια. Βάλτε χάλατσι αλληλεγγύη. Να κλείσω με μία κουβέντα μόνο. Περιττό να πω για τις μειώσεις στο ασφαλιστικό. Βεβαίως. Τρία πράγματα. Φεύγει, έρχεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, είναι 200 ευρώ στις χαμηλές συντάξεις και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι. Έρχεται μείωση στις κύριες συντάξεις, σταδιακά από το 2015, σε εφαρμογή του νόμου Λοβέρδου. Και έχουμε και την αύξηση στις εισφορές για την υγεία, οι οποίες είναι μία έμεση μείωση των συντάξεων και των κύριων συντάξεων. Στην πρόταση κυβέρνηση δεν υπάρχουν μείωση συντάξεων. Και περικοπές. Ναι, βεβαίως υπάρχουν. Ένα, καλά. Ναι, την έχει τράβηξε πίσω αυτή την πρόταση. Ποιος?
η κυβέρνηση. Και περικοπές... Εγώ την υπογραφή του Τσίπρα έχω, η οποία είναι μια χαρά. Πίσω. Εκεί μια χαρά την... είναι. Βεβαίως υπήρχε και μια χαρά πίσω. Υπογραφή Αλέξη Τσίπρας μείωση συντάξεις. Δεν κατάλαβα. Ναι, κύριε Μιχελάκη. Τι δεν ισχύει. Κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μιλάτε ό,τι θέλετε συνέχεια ψέματα. Δεν είναι σωστό αυτό. Έχουμε κάνει επανατοποθέτηση. Δεν το λέτε συνέχεια ψέματα. Τι επανατοποθέτηση! Έχετε στείλει τη δεσμευτική αυτό, πρόταση, το μόνο αυτό, πράγμα που έχει υπογραφεί. Και τώρα μου λέει τον τράβηξε κιόλας. Και γι' αυτό μας κατηγορούν κιόλας. Και ο κύριος Γιώργος έκανε επανατοποθέτηση, αλλά δεν τον ακούτε. Πριν λέω. Για να μιλάμε λίγο, πρέπει να λέτε μια αλήθεια που και πού. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα λέτε συνέχεια ψέματα, δεν γίνεται. Και υπάρχουν και 700 εκατομμύρια περικοπές στα ασφαλιστικά ταμεία που είναι οι φόροι υπερτρίτων. Συγγνώμη, κατάλαβε. Αν οι δανειστές δεχόντουσαν την πρόταση του κύριου Τσίπρα. Σήμερα ρωτήσαμε τον κύριο Γιούγκερ. Και χρηματοδότηση. Ρωτήσαμε τον κύριο Γιούγκερ αν υπάρχει νέα. Κύριε Φίλη, και χρέο δεν το διαβάσατε. Ρωτήσαμε τον κύριο Γιούγκερ αν υπάρχει νέα πρότασή του προς την ελληνική κυβέρνηση. Και μας απάντησε ο εκπρόσωπός του ότι δεν υπάρχει καμία νέα πρόταση, υπάρχει η μεσημεριανή συνέντευξή του. Και τίποτε άλλο πέραν αυτή. Άρα αυτή που απέρριψε το Μαξίμου, τι ήταν. Η πρόταση. Δεν ξέρω. Είναι ωραίο αυτό. Μας απάντησε. Φαντάζονται ότι παίρνουν πρόταση και απορρίπτουν τη φαντασιακή. Ελάτε, κύριε Νικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, στις τελευταίες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες μαζέψαν γύρω στο 42%. Αυτό ήταν μια ισχυρή εντολή για να σκίσουν τα μνημόνια, να τα καταργήσουν με ένα άρθρο. 42. Θα γίνει 60 τώρα. Αν λοιπόν. Ποιο Αυγή μπορεί να πάει και 70. Σα άκουσα. Μαζί με την Χρυσή Αυγή μπορεί να πάει και 70. Κύριε φίλη, σα άκουσα με προσοχή για να ακουστείτε. Μαζί με την Χρυσή Αυγή θα πάει. Πάμε με κάτι, κύριε Σοφιανέ. Εγώ τουλάχιστον δεν ήμουν ποτέ στα άκρα. Ούτε στα μαύρα, ούτε στα κόκκινα. Κάμπραβο. Ούτε στα μαύρα, ούτε στα κόκκινα. Νικόλα, μποράς, ελάτε, κύριε Μητσέλα. Να τα ακούει ο κυβερνήτης σας αυτά. Λέω, αν υποθέσουμε ότι το 42... Λέω, τα κόκκινα άκρα. Εγώ σε Σοβιετία δεν ήμουν ποτέ. Τα κόκκινα άκρα, να τα ακούει ο συγκυβερνήτης σας. Σας λέω. Ελάτε. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι αυτό το 42 με γραγαλάζομαι, ναι. Γίνει 52. Ίσως στην ίδια κυβέρνηση, μαζί με τις μισές ακροαριστερές συνιστώσεις του Τσίπρα και μου λες τώρα δεν είσαι με τα άκρα, τα κόκκινα. Μακή. Άσου. Ποτέ ως κύριε τώρα, είπε. Υπενθυμίζω ότι εσείς κάνατε συμμαχίες με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν σας τέριαζαν. Κόκκινα άκρα δεν είναι το Πασόκ. Δεν λέω ότι μας τέριαζε, αλλά κόκκινο άκρα λοιπόν, δεν είναι. Λέω. Κύριε Μπορώ, λίγο να κάνω μια παρατήρηση, σας παρακαλώ πολύ, διότι είμαστε 2,5 ώρες εδώ πέρα. Πού ανήκει ο καθένας σας, σε τι χώρο μάθει και από πόσο κόκκινη μαύρη. Έχει συνειδητοποιήσει κανείς ότι κινδυνεύει η χώρα να μπει στα μαύρα σκοτάδια. Είπε τα κυρία Τσέπη. Είναι δυνατόν, κύριε Μπορίδη και κύριε Κουίκ, να συζητάτε για το σε ποια απόχρωση ανήκε κανείς το 1821. Εδώ κινδυνεύει η χώρα σε 11 ώρες από τώρα, σε 23 ώρες, να πέσει στο μαύρο σκοτάδι. Δεν πρέπει να απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Έχω ακούσει και από την πλευρά του ποταμιού ότι είμαστε κόκκινο άκρο. Σας παρακαλώ και ότι είμαστε πολύ καλά. Θα ξημερώσει ο ήλιος και θα λάμπει. Σας παρακαλώ πολύ. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να πάνε και να πηγαίνουν στις δουλειές. Δεν έχω διακόψει κανέναν και δεν είναι και του χαρακτήρα μου να μην διακόπτω. Σας ακούω πολύ προσεκτικά γιατί θέλω να μάθω ένα πράγμα. Τι σημαίνει το όχι και τι σημαίνει το ναι. Τι σημαίνει όχι για την επόμενη μέρα στη ζωή μας. Μπορεί να μας πει κάποιος ειλικρινά. Διαπραγμάτευση για καλύτερη ζωή έξω από μνημόνια. Μπορώ να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα. Βήματα. Σε 23 ώρες. Και ρύθμιση σε 23 ώρες πρέπει να έχουμε πληρώσει. Σημαίνει μνημόνιο, κύριε Φίλη, τράπεζες να υπάρχουν. Ή θα μου κλείσει η απάντηση. Θα μου δώσετε. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορώ να κάνω τρεις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ναι, αλλά μιλούσε ο κ. Μιχαλάκης να τελειώσει τη φράση του και να πάρετε τις ερωτήσεις. Ολοκληρώστε, κύριε Μιχαλάκη, αμέσως μετά η κυρία Τσαπανίου. Λοιπόν. Πάνω σε αυτό πάντως που αναφέρθηκε η κυρία Τσαπανίδου, θέλω να πω, για να ξαναπώ το συλλογισμό μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες στις εκλογές μαζεύουν 42% σχεδόν. Εγώ σας λέω ότι αυτό το 42 θα γίνει 52, 55. Βάλτε όσο θέλετε. Όχι, πέστε μου τι θα αλλάξει όταν θα τους πάμε στη διαπραγμάτευση που είπατε ότι θα πάμε και θα διαπραγματευτούμε. Όταν σας θυμίζω, κύριε φίλη, είχατε ποσοστά δημοσκοπικά στήριξη από τον ελληνικό λαό τους πρώτους μήνες. Τις διαπραγματεύσεις που άγγιζαν, ξέρετε πόσο, 80%. Τώρα σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έχω μία πάρα πολύ έγκυρη πληροφορία από εξαιρετική πηγή, η οποία ό,τι πληροφορία μου έχει δώσει είναι πάντα μέσα, ότι η πρόταση υπάρχει του Γιούγκερ, αλλά είναι να κάνει την πρόταση ο Τσίπρας. Δηλαδή, τι λέει ο Γιούγκερ, έστειλε μήνυμα ο Γιούγκερ
στον Τσίπρα, λέγοντάς το ότι είμαι ανοιχτός, κάνε πρόταση. Πάρε το κείμενο των θεσμών, άλλαξε ένα μεγάλο θέμα και στείλ το μου πίσω. Πρόσθεση και χρέος μέσα. Σας μεταφέρω την πληροφορία που έχω. Γιατί ότι αγάπη, ότι υπάρχει πρωτοβουλία. Υπάρχει πρωτοβουλία Γιούγκερ. Δεν μπορεί να συμφωνεί. Υπάρχει πρωτοβουλία Γιούγκερ που ζητάει εθνική κυβέρνηση πρόταση. Ελάτε, κύριε Μιχελάκη, ελάτε. Και μπήκε για πρώτη φορά και ελάτε, κύριε Μιχελάκη, παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Μιχελάκης. Λοιπόν, ας είχατε μαζέψει ποσοστά στήριξη από τον ελληνικό λαό 80%. Δεν τα είχαμε ξανά. Είχαμε χρόνια να δούμε τέτοια στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση. Και λέω λοιπόν, πηγαίνοντας με αυτό το 80-75%, χωρίς να πετύχετε τίποτα, για να γίνετε τώρα, με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου, όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι, όπου ποιος θα κάνει πρόταση σε ποιον, με διαρροές, με διάφορα πράγματα. Αντί να καθίσετε. Αφήστε με, κύριε Φίλε. Αφήστε με, κύριε Φίλε. Θεσμοί. Λοιπόν. Οι θεσμοί οι δικοί σας. Λέτε εδώ, Γιούγκερ, κάνει ζηλίγια. Λοιπόν, όχι, με συγχωρείτε, με τα δικά σας λέω. Αντί να καθίσετε στο τραπέζι, να σας πούν, να τους στείλετε, σηκωθήκατε και φύγατε. Γιατί φύγατε? Γιατί φοβηθήκατε, μην τυχόν πείτε το όχι και το χρεωθείτε και το πετάξατε την καυτή πατάτα στον ελληνικό λαό? Όχι, λέμε. Συγγνώμη, αφού μα που λέτε όχι, πέστε το στους δανειστές. Πέστε τους ένα εθνικό υπερήφανο όχι. Και σηγκωθείτε να γυρίσετε στην Ελλάδα. Εσείς, όχι. Γιατί βάζετε τον λαό να βγάλει το φίδι από την τρύπα, κύριε Φίλη? Γιατί βγάζετε τον λαό να βγάλει το φίδι από την τρύπα? Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πήγατε στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς πήγανε και άλλοι 5 πολιτικοί αρχηγοί. 5 ξένοι στην ίδια πόλη. Εγώ είμαι από αυτούς που είχαν πει πριν τις εκλογές στον τότε πρωθυπουργό να καλέσει τον κύριο Τσίπρα στο γραφείο του. Να τον ενημερώσει. Σήμερα ο σημερινός πρωθυπουργός, σε αυτή την κρίση που βρισκόμαστε, γιατί δεν φανάζει στους πολιτικούς αρχηγούς? Άκουσαν να ρωτούν οι συνάδελφοι από τη δημόσια τηλεόραση που τον ρωτήσαν. Και λέει εγώ, όποιος έρθει λέει στο γραφείο, θα τον ενημερώσω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία στη Βουλή δεν είναι. Συγγνώμη, να φωνάξει τους πολιτικούς αρχηγούς, κύριε Κουίκ. Να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι, να βάλουν μία μίνιμουμ συζήτηση. Ανοιχτά, να βάλουν μία μίνιμουμ γραμμή βουλή, εθνική. Να πάνε, όλοι κόσμο, μαζί, να πάνε όλοι μαζί στις Βρυξέλλες. Και όχι 5 διαφορετικοί να βλέπει ο καθένας τους δικούς του, να λέει ο καθένας αυτό που πιστεύει και όχι. Γιατί να μας πάρουν σοβαρά υπόψη? Μα τώρα, συγγνώμη κύριε Μιχαλάκη, τι λέτε? Πώς είναι δυνατόν να συνεννοηθούν τόσες διαφορετικές απόψεις? Σοβαρά μιλάτε? Ενώ κάνουμε διαφορετικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Εμείς λέμε είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Μαζεύτηκαν. Εμείς είμαστε με χώρα ενάντια στην κυβέρνηση. Αστεία. Κυρία Τσαπανίδου, σήμερα μαζεύτηκαν οι Γερμανοί πολιτικοί αρχηγοί για να κουβεντιάσουν οι Γερμανοί το πρόβλημα της Ελλάδος. Τον Ντελίνκε, οι Πράσινοι, οι Χριστιανοκοινωνιστές, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Χριστιανοσοσιαλιστές. Συγγνώμη. Και δεν μαζευτήκαμε εμείς να κάτσουμε κάτω και να βρούμε? Κύριε Μιχελάκη, εγώ το θεωρώ αδιανόητο. Μαζευτήκαμε στο Σύνταγμα. Πάμε να κάνουμε debate. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τσακωνόμαστε. Αντί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε. Αν δεν τα βρούμε, να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε. Ότι ο λαός είναι διχασμένος, μάλλον οι ηγεσίες είναι διχασμένες και πάνε να διχάσουμε και τον λαό. Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, σας παρακαλώ. Είναι μία άποψη. Την αντέχετε? Με συγχωρείτε. Γιατί δεν τους φωνάζετε? Είναι μία άποψη. Γιατί δεν τους φωνάζετε? Ήρθα στη Βουλή. Μα γιατί δεν τους φωνάζετε? Κυρία Κουίκ. Κύριε Κουή, ακούστε, έχουμε ανοιχτή δημοκρατία. Έχουμε ανοιχτή δημοκρατία. Για το αυτονόητο. Έχουμε ανοιχτή δημοκρατία, ναι ή όχι, ρωτάω. Πάμε σε μια μικρή αναγκαστική διακοπή. Επιστρέφω και δίνω το λόγο στην κυρία Τσαπανίδου να κάνει μερικά ερωτήματα και πάω και στους φίλους μας να μας πούν τι γίνεται στην κοινωνία και τι γίνεται στην αγορά. Μικρή διακοπή σε 2-3 λεπτά πάλι μαζί. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εκτάκτως την Παρασκευή με την Αγορά. Πασχάλης.
για πρώτη φορά σε εφημερίδα δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι, η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτή την Παρασκευή, άλλο ένα DVD με 5 επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, στην αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 80. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο και τα 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1980 έως το 1990. Μαζί, τα καλοκαιρινά 80's. Τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια της δεκαετίας του 80 σε ένα συλλεκτικό CD. Κάφτιαξε η μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι, Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκο είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό.